έκανες κάποιες δηλώσεις που έτσι προκάλεσαν συζήτηση για ότι δεν έκανες καριέρα γιατί δεν ενέδωσαν όμορφες ωρέξεις διευθυντών. Μίλησα για τη δική μου εμπειρία, η οποία δυστυχώς ήταν πάρα πολύ σκληρή. Φυσικά μέσα σε αυτά τα ονόματα είναι και άνθρωποι πάρα πολύ γνωστό χώρο. Τους ξέρουμε. Άνθρωποι που τους ξέρετε όλοι. Άνθρωποι που είναι ακόμα στο χώρο. Ήταν πάνω από ένα περιστατικό. Ήτανε τρία έζησα εγώ. Το ένα όμως ήταν πάρα πολύ έντονο γιατί ήταν πολύ γνωστό διευθύνων στέλεχος εταιρείας δισκογραφικής μεγάλης στην Ελλάδα που κυριολεκτικά με στρίμωξε στη γωνία. Στο γραφείο του. Σε ακούμπησε. Ναι, βέβαια. Ναι, και τον έσπρωξα και έφυγα. Όταν ακούς και φράσεις εκβιασμού τύπου «Αν δεν υποκύψεις αυτό, θα φροντίσω, θα σε εξαφανίσω». Και το έκανε ο συγκεκριμένος. Γιατί για πάρα πολύ καιρό έβγαζα καινούργια τραγούδια, τα έστελνα και δεν είχαν καμία τύχη. Δεν μου τα έπαιζαν τα ραδιόφωνα και μου είπαν μάλιστα ότι έχουμε εντολή να μην το παίξουμε. Καταλαβαίνετε τι σας λέω.